στην Ευτυχία μας. Καλώς σας βρήκα. Έτσι που σε βλέπω, όνομα και πράγμα Ευτυχία. Λέτε. Μας έρχεσαι από τη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι, ναι. Μας. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Μένεις εκεί. Μένω εκεί. Είμαι μανούλα, έχω δύο παιδάκια. Να σου ζήσουν, αγάπη μου. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σου? Είναι δύο και ένα τώρα θα γίνει το δεύτερο. Μα μη μου πεις, είναι πολύ μικρά. Ναι, είναι πολύ μικρά, είναι σαν να έχω δίδυμα. Φαντάζομαι. Είναι πολύ δύσκολα, πραγματικά. Το καταλαβαίνω. Αλλά έχω βοήθεια, δόξα τω Θεώ. Από πού, από πού? Έχω γιαγιάδες, τον μπαμπά. Έλα, το καλύτερο, το καλύτερο. Ναι, και γι' αυτό κιόλας βρίσκομαι εδώ πέρα. Διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά το ήθελα πολύ και τα κατάφερα. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι, Ευτυχία μου? Είμαι 25. 25. Και δεν μου λες με τη μόδα τι σχέση έχεις? Λοιπόν, αρχικά είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, mm-hmm. και το έχω εντάξει στη ζωή μου. Πολύ δημιουργικά, θα έλεγα. Δεν είμαι μια μανούλα που κάθεται στο σπίτι, προσέχει τα παιδιά. Έχω βάλει στη ζωή μου τη μόδα, το style και σε μένα, αλλά και στις μικρούλες, μπορώ να πω. Α, είναι κοριτσάκια και τα δύο. Είναι κοριτσάκια και τα δύο. Κάνουν και αυτά διάφορα. Τις έχω εντάξει και αυτές λίγο σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και μου αρέσει πολύ, με εμπνέει. Ασχολούμαι με το Instagram, είμαι ενεργή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και εγώ και οι μικρούλες. Και το εξελίσσω, το χτίζω. Πάνω Μάλιστα. στο κομμάτι της μητρότητας, του styling, okay. διάφορα, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Και πες μας, πού πηγαίνεις σήμερα? Λοιπόν, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί προς το μεσημεράκι έχω κατέβει για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Πού ακριβώς έχεις κατέβει? Έχω να ανέβω πολύ κατέβει καιρό και μου παραλία. Ναι. Έχω ραντεβού σε ένα μαγαζί στην παραλιακή. Έχει υπέροχη μέρα, έχει γιακάδα. Έχω βάλει ό,τι χρωματιστό είχα, έτσι. Με εμπνέει πάρα πολύ αυτός ο καιρός που έχει ανοίξει, είναι άνοιξη. Και έχω ραντεβού με μια Ελληνίδα σχεδιάστρια για να κλείσουμε μια δουλειά. Καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, και θέλω να την εντυπωσιάσω όσο μπορώ. Μάλιστα, για να δούμε αν θα εντυπωσιάσεις και τα κορίτσια. Για να δούμε. Για πρώτη φορά λοιπόν θα πάρεις βαθμολογία τους. Πάμε. Θα πάω από τα χρώματα στα χρώματα. Έτσι ακριβώς, και εγώ εκεί θα πήγαινα, Κατερίνα. Και εσύ ήθελες Βασιλικούλα τώρα, ναι, Βασιλική. Βασιλική. Τι κάνεις, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάρα πολύ φρέσκια. Απλά, τι δεν μου αρέσει. Εμένα σαν look μου αρέσει πάρα πολύ χρωματικά. Mm-hmm. Με χαλάνε τα περιφερειακά και οι λεπτομέρειες. Δηλαδή, δεν μου αρέσει που από μέσα βγαίνει κάτι τόσο πολύ μαύρο. Μπορεί να μην ήθελα δηλαδή και καθόλου το πανωφόρο να το δω πάνω σου. Ίσως επειδή το φοράω στους ώμους και φαίνεται. Και επειδή μου βγάζει μια μαυρίλα από μέσα, ναι. εικόνα σου. Ναι, είναι δεν, από δεν μέσα το σκεφτεί, μαύρο. Αλλά μπορεί, ναι, από απέναντι να φαίνεται έτσι. Σωστά. Είναι μέσα μαύρο η φόδρα. Α, μάλιστα. Και λέω, πού τη βλέπει τη μαυρίλα? Θα με τρελάνει η Βασιλική. Ναι, εγώ για δευτερόλεπτα το. Ναι, λέω, κάτσε από μέσα η φόδρα. Εντάξει. Μετά, δεν μου αρέσει η τσάντα, όχι σαν χρώμα, αλλά σαν στυλ τσάντα για το υπόλοιπο ντύσιμο. Όπως και το μήκος του παντελονιού με το παπούτσι. Πάλι το παπούτσι μου αρέσει σαν χρώμα, αλλά θεωρώ πάρα πολύ έντονο το φιόγκο για πρωί. Ναι. Και δεν μου αρέσει έτσι όπως έχει κοντίνει το παντελόνι. Όχι ότι δεν έχει κοντίνει σωστά, ότι δεν κάθεται σωστά με το παπούτσι στο μήκος του. Μάλιστα. Γενικά το πρόσωπο μου αρέσει για πρωί, είναι σωστό το make-up, πολύ ωραία μαλλιά και είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Πηγαίνει στους κριτές. Καλή επιτυχία. Δημήτρη. Λοιπόν, μ' αρέσει που είσαι πάρα πολύ γελαστή και φωτεινή. Αυτό που μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα και λάθος είναι τα παπούτσια, βράγα. Τα παπούτσια, λέτε. Έχουν τόσο μεγάλο φιόγκο μπροστά, που είναι λες και είναι από τα παπούτσια της Μίνι. Δηλαδή, περπατάς και βλέπω δύο φιόγκους και να μου τραβάνε. Να περπατάνε δύο φιόγκοι. Είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Ίσως ήθελε άλλο να το κρύβει λίγο και να φαίνεται κάποια λεπτομέρεια, αλλά τώρα ξαφνικά είναι σαν πασουμάκια. Είναι περίεργα, δείχνει σαν εικόνα. Δεν ξέρω πώς το λέμε, τα παιδιά θα στο πούνε κιόλας. Και μ' αρέσει που ήρθες πολύ, πολύ χαρούμενη. Τέλεια, χαίρομαι. Έτσι, για να σε καλωσορίσω, νομίζω το πρώτο δύο καλωσορίσματος που έχω βάλει και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί είσαι πολύ χαρούμενη και φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Να είστε καλά. Και πάμε στο Στέλιο. Καλώς την, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ωραία χρώματα έχεις επιλέξει. Εμένα δεν με ενοχλούν πολύ τα παπούτσια, μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Ίσως με ενοχλεί λίγο το μήκος και το φάρτος του παντελονιού. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο κοντό, ίσως. Σήκωσε το λίγο πάνω. Σήκωσε μόνο το ένα παντζάκι, λίγο πιο συμμετρικά. Για να δείτε τη διαφορά. Ναι, ναι. Ναι. Και λίγο πιο στενό. Ναι, λίγο πιο κοντό το παντελόνι και πιο στενό. Δεν συνεργάζονται, ναι, δεν συνεργάζονται πολύ ωραία αυτό το μήκος και φάρδος του παντελονιού με αυτά με τα το παπούτσια. Λέτε. Ναι, ναι.
περιμένουμε να δούμε πράγματα από μία τόσο νέα και ευχάριστη γυναίκα σαν εσένα. Ευχαριστώ. Ένα για σήμερα. Και πάμε στην Ηλιάνα μας τώρα. Γεια σου, Ευτυχία. Χαμογελάς συνέχεια, λάμπουν και τα μάτια σου και χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις αυτή την άβρα. Πολύ τολμηρό το χρώμα σε πρώτο επεισόδιο για σένα. Συμφωνώ ότι μου αρέσουν πολύ από μέσα τα παστέλ. Θεωρώ ότι σου πηγαίνουν και σαν προσωπικότητα. Τα παπούτσια δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν είναι μόνο το χρώμα ή το σχέδιο με τους χιόγκους. Θεωρώ ότι είναι λίγο. Υπερβολικά, ίσως. Είναι πολύ γλυκανάλατα για ένα look που είναι ήδη γλυκούλη. Ναι. Ωραία αρχή, μανούλα μας, γλυκιά. Καλώς μας ήρθες. Δύο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή αρχή, Ευτυχία. 7,6 είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να πάρεις θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.